Πάμε να ακούσουμε, θα πραγματοποιήσουμε μια συνομιλία με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, να ακούσουμε, να μάθουμε την πρώτη αντίδραση των εμπόρων. Κύριε Κουμαντάκη, Μανώλης Κουμαντάκης, πρόεδρος των εμπόρων εδώ στο Ηράκλειο. Τι κάνετε, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα και σε όλους. Στο Δήμο Ηρακλείου επανερχόμαστε, στο καθεστώς του Click Away. Η πρώτη αντίδραση των εμπόρων ποια είναι? Απογοήτευση. Είμαστε ιδιαίτερα απογοητευμένοι. Βέβαια, παρακολουθώντας γενικότερα τις αντιδράσεις της κοινωνίας απέναντι στο θέμα, το θέμα του επιδημιολογικού θέματος, είχαμε την ανησυχία και είχαμε, αν θέλετε, και την γνώση ότι θα φοβόμαστε σε μια τέτοια πάλι εξέλιξη στο Ηράκλειο, και δυστυχώς σήμερα επιβεβαιώθηκαν αυτές οι προβλέψεις μας και αυτές μας η ανησυχία μας. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, διότι κάναμε μεγάλη προσπάθεια να ανοίξουμε την αγορά, διότι τα click away και τα τέτοια δεν είναι ούτε η κοινωνία, αλλά ούτε και το μεγάλο λιανικό εμπόριο έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει έτσι. Και επειδή τα προβλήματα, τα οικονομικά προβλήματα που έχουν προκύψει και είχαν προκύψει με το δεύτερο lockdown, που ήταν καταστροφικές οι συνέπειες αυτές, δηλώνοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών που το κράτος μπορεί να δώσει, ό,τι μπορεί να δώσει, και να μην τα αναλύσουμε τώρα, αυτό μπορεί να δώσει, αυτό δίδει. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος λοιπόν είχε πάει συγκεκριμένα, όπως έχουμε πει, σε άλλους χώρους, και το λιανικό εμπόριο και η μεταποίηση, κυρίως το λιανικό εμπόριο, ήταν πολύ ζημιωμένο από αυτήν όλη την ιστορία, και αποτέλεσμα ήταν ότι το κόστος ήταν τόσο αρνητικό, τόσο μεγάλη ζημιά, που δεν μπορούσαν να αποσβεστεί αυτή η ζημιά. Γι' αυτό κάναμε τη μεγάλη αγώνα να ανοίξει η αγορά. Αλλά δυστυχώς, Πρόεδρε, παρότι φωνάζαμε ναι. με πολύ σκληρό τρόπο ότι πρέπει να προσέχουμε, πρέπει αυτήν, αν θέλετε, την επιτυχία ή αν θέλετε το άνοιγμα της αγοράς που θα δώσει μια ανάσα στην τοπική οικονομία, φωνάζαμε να προσέχουμε ιδιαίτερα. Δυστυχώς η κοινωνία δεν το συνέχεται. Πρόεδρε, η κυβέρνηση τονίζει ότι click away ίσον ανοιχτά καταστήματα. Οι έμποροι, βέβαια, τα ακούσαμε και από εσάς, πιστεύετε ότι click away και αυτοί οι περιορισμοί και αυτή η νέα μόδα στη λειτουργία των καταστημάτων σημαίνει κλειστό κατάστημα, κατεβασμένα ρολά? Ουσιαστικά σημαίνει κλειστή την αγορά. Αυτό το καταδείξαμε, αυτό το πράγμα, με το πιο έντονο τρόπο σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή καταδείχθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος του λιανικού εμπορίου ουσιαστικά ήταν κλειστό. Η επόμενη μέρα σας βρίσκει αναγκασμένους να προσαρμοστείτε στις νέες συνθήκες, σε αυτό το καθεστώς ανοίγω κλείνω. Είναι τραγικό, είναι καταστροφικό. Σε οικονομικό επίπεδο είναι καταστροφικό. Δυστυχώς πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση. Φωνάζαμε και λέγαμε, και αφήστε να το καταθέσω αυτό, ότι όταν φωνάζαμε να ανοίξει η αγορά, λέγαμε πάντα ότι να ανοίξουν επιχειρήσεις από 150 έως το πολύ πολύ 200 τετραγωνικά μέτρα, όπου μπορεί να ελέγχεται μια κατάσταση. Να ελέγχεται. Γιατί δυστυχώς στις μεγάλες επιχειρήσεις, στις πολυεθνικές, αυτές που πραγματικά παίρνουν και το χρήμα των τοπικών οικονομιών και φεύγουν αλλού, λέγαμε λοιπόν ότι εκεί οι μεγάλες επιχειρήσεις, όπου οι νέοι, κυρίως οι νέοι, μην έχοντας τη συνέστηση ότι στηρίζοντας μια μικρή επιχείρηση δεν το έχουν τη δυνατότητα αυτή, και ότι στηρίζοντας μια τοπική επιχείρηση στηρίζουν τον νοικοκυριό, την οικονομία των νοικοκυριών. Έτσι, συσσωρεύονται εκεί. Υπήρχε ένας μεγάλος φόβος. Με τρόμο βλέπαμε αυτό που συνέβαινε έξω από τις μεγάλες αυτές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα από νέους ανθρώπους, οι οποίοι φαίνεται ότι δυστυχώς δεν έχουν αυτές τις συνέπειες στο μυαλό τους και την, αν θέλετε, την πώς δεν πούμε, το σθένος ότι πρέπει να ακολουθήσουν κάποιους όρους και κάποιους υγειονομικούς όρους. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, να προσθέσω ότι η αγορά πήγαινε καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Μπορεί κατά κάποιο τρόπο η εκπτωτική περίοδος. Ναι, σε σχέση και κάπως τα με τη συγκυρία καλά. Πήγαιναν καλά. Μπαίνει ένα φρένο. Υπομονή θα πω εγώ για τις επόμενες 15 περίπου ημέρες, 2 εβδομάδες. Και μακάρι να αντιστρέψουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα. Έχοντας τα δεδομένα που υπήρχαν και σε άλλα μέρη κλπ. Φοβάμαι ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι μια παράκληση στον κόσμο, διότι όταν είσαι ιδιαίτερα πιεσμένος σε οικονομικό επίπεδο, όταν καταστρέφεται μια τοπική οικονομία, έτσι, οι βολευμένες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες δεν έχουν είτε πάρει τα χρήματα αυτά, το μεγαλύτερο μέρος, είτε ξέρω εγώ είναι δημόσιοι, είτε ξέρω εγώ, οι οποίοι δεν έχουν και την ιδιαίτερη πίεση της κατάστασης, έτσι, ίσως και το υγειονομικό θέμα να το αντιμετωπίζουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα. Τονίζομαι και θα φωνάξουμε να δείξουμε μια συνέπεια, να φοβηθούμε και να καταλάβουμε ότι πρέπει να τηρήσουμε κάποια πράγματα. Πρέπει να τα τηρήσουμε αν θέλουμε να μην καταστραφούμε οικονομικά. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη παρέμβαση και τοποθέτηση λίγα λεπτά μετά τις ανακοινώσεις του Νίκου Χαρδαλιά. Σας ευχαριστώ πολύ.